Δεν φαίνονται και πολύ ζεστοί οι φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς μάλλον αδιάφορους τους αφήνει η προεκλογική περίοδος στην καρδιά του χειμώνα, που συμπίπτει κιόλας με την εξεταστική τους περίοδο. Οι περισσότεροι φοιτητές του ΤΕΙ κατάγονται από μακρινές περιοχές και για τους περισσότερους η μετακίνησή τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να ψηφίσουν, μάλλον δεν είναι αυτός σκοπός. Πλέον φαντάζουν μακρινές οι εποχές που τα πανίσχυρα κόμματα του δικοματισμού διέθεταν πιστούς στρατούς εκατοντάδων φοιτητών που ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε αντιπαράθεση για την ιδεολογία και τις θέσεις του κόμματος. Θα ψηφίσετε στις εκλογές? Ναι. Είστε από εδώ? Ναι. Πιστεύετε ότι οι εκλογές αυτές έρχονται για να βοηθήσουν ή για να δυσκολέψουν? Έρχονται για κακό. Αυτό. Δεν είμαστε από εδώ. Εγώ προσωπικά είμαι από την Πελοπόννησο και είναι δύσκολο να κατέβω κάτω. Γιατί είναι αρκετά τα έξοδα, οπότε δεν ξέρω ακόμα αν θα πάω. Αν υπήρχε δυνατότητα όμως να πας να ψηφίσεις, θα το έκανες? Αν υπήρχε πιθανότητα, φυσικά, ναι. Πιστεύεις ότι όλοι οι νέοι πρέπει να ψηφίζουν, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν? Έχουν το δικαίωμα και πρέπει να ψηφίζουν, διότι η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όχι. Είστε από εδώ? Αποκρίτη. Αποκρίτη. Λόγω της απόστασης λοιπόν δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Ναι. Πιστεύετε ότι οι εκλογές αυτές θα έχουν να αναδείξουν κάτι για τους νέους, θα βοηθήσουν? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δύσκολα. Βεβαίως. Πώς βλέπετε τις εκλογές αυτές? Πώς τις βλέπουμε, τι εννοείς? Ήρθανε πολύ γρήγορα. Μία απόφαση η οποία πριν από μερικές μέρες έδωσε στο λαό το δικαίωμα να ψηφίσει. Οι νέοι πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα. Τι θα κάνετε εσείς, είστε από εδώ καταρχάς? Ναι. Τι θα κάνουμε, πάμε να ψηφίσουμε. Τώρα τι... Ενδιαφέρον δύσκολο. Οι εκλογές αυτές? Είναι εντελώς για τους φοιτητές κάτι το οποίο δεν αγγίζει? Όλους τους αγγίζει, πιστεύω. Τώρα, ποιον αγγίζει περισσότερο, ποιον λιγότερο,